Θα ξεκινήσουμε με τον σπουδαίο αθλητή τριάθλου. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον Κώστα τον Βαρουχάκη, ο οποίος κατόρθωσε να καταρρύψει το ρεκόρ Guinness, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και αθλητής, μαζί με τον Γεράσιμο, ένα νέο, ένα παιδί, καθόταν στο αναπηρικό του αμαξίδιο. Μάλιστα διέσχισε 162 χιλιόμετρα με αυτό το παιδί, με αυτό το παλικάρι και το αναπηρικό του αμαξίδιο. Θέλω λίγο να πάμε να τον συναντήσουμε. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Βρισκόταν στο στάδιο της προετοιμασίας, λίγο πριν τον επίσημο αγώνα. Τα κατάφερε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Θα μας τα πει καλύτερα αυτός. Κώστα, την καλησπέρα μας. Γεια σας. Γεια σας από Κίσαμο, τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα λέμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά. Γνωρίζουμε βέβαια, γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις σου και ότι ο ελεύθερος χρόνος σου είναι περιορισμένος. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια, καθώς κατόρθωσες να σπάσεις το ρεκόρ Guinness. Σωστά, ένας μεγάλος στόχος, πρωταρχικός στόχος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την προβολή, τη στήριξη. Το σπάσαμε μαζί με τον Γεράσιμο. Με τον Γεράσιμο είμαστε ομάδα. Πρωταγωνιστής της μέρας της αναπηρίας που ήταν 3 Δεκέμβρη ήταν ο Γεράσιμος. Περάσαμε ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελπίδες για τα παιδιά μας, για τα παιδιά με αναπηρία. Παιδιά που δεν θέλουν μια καλύτερη ζωή, μια παιδιά που θέλουν ίσες ευκαιρίες, ίσες δικαιώματα. Σπάσατε ένα ρεκόρ το οποίο είχε καταρριφθεί κατά κάποιο τρόπο, είχε σημειωθεί, για να είμαι ακριβής και σωστός, στην Αγγλία το 2014, 161 χιλιόμετρα και 610 μέτρα, σωστά? Σωστά, ναι. Το παγκόσμιο ρεκόρ το προηγούμενο ήταν κατά το 2014. Ναι. Εμείς καταφέραμε και διανύσαμε σε 24 ώρες 162 χιλιόμετρα, 960 μέτρα. Το καταρρύψαμε ωριακά, αλλά δεν πάβει να έχουμε γραφτεί στο βιβλίο Record Guinness. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά όπως σας προείπα, ο σκοπός μας δεν ήταν αυτός. Ο σκοπός μας είναι να περάσουμε το μήνυμα των ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων των παιδιών μας και να βγάλουμε και ένα προβληματισμό προς τα έξω. Τα παιδιά μας τι γίνονται μετά την αποφύτισή τους από τα ειδικά σχολεία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στην αντίδραση του Γεράσιμου. Σας συναισθήματα τα οποία βέβαια τα μοιράστηκε μαζί σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά και πριν, ποιος έδινε δύναμη σε ποιον? Όπως σας προείπα, έχουμε δέσει πολύ με τον Γεράσιμο, είμαστε κολλητοί πλέον, είναι ο φίλος, είναι ο κολλητός αυτός που κάθε μέρα μου επιθυμίζει ότι ευτυχία στη ζωή είναι στα απλά τα καθημερινά πράγματα. Να βγεις έξω, να πας μια βόλτα, να είσαι στον ήλιο, τη θάλασσα, να δεις ένα φίλο. Καταφέραμε μαζί, καταφέραμε το ακατόρθωτο. Ο Γεράσιμος το πίστευε από την πρώτη στιγμή όταν το καταφέρουμε. Σε όλη τη διάρκεια της δράσης, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με ενθάρρυνε, με ψύχωνε. Δεν σταμάτησε λεπτό να πιστεύει ότι το καταφέρουμε. Και όπως έγινε. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γεράσιμος. Και καταφέραμε να γραφτούμε στο βιβλίο Record Guinness και να δώσουμε ελπίδα. Ελπίδα που για μας δεν πεθαίνει, ζει και ελπίζουμε κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει για τα παιδιά μας γιατί πραγματικά το αξίζουν. Κώστα, από πού ξεκινήσατε και πού ολοκληρώσατε αυτή την προσπάθεια και αν υπήρξε κάποιο σημείο βέβαια που να είπες κουράστηκα ή να σκέφτηκες ότι θα εγκαταλείψεις, δεν θα τα καταφέρεις? Το ρεκόρ γίνεται σε μια κυκλική διαδρομή στην Κίσαμο, εδώ ναι. Στην πόλη μου. Είχαμε μια τυχεία στο πρώτο δεκάριο, είχαμε πάθει ένα λάστιχο, εκεί λίγο μας πήρε από κάτω. Το πρώτο μισό του αγώνα δεν βγήκε έτσι όπως το είχαμε υπολογίσει. Δηλαδή τις πρώτες 12 ώρες είχαμε υπολογίσει να κάνουμε πάνω από το μισό, δηλαδή στα 90 χιλιόμετρα και μας βγήκε στα 83. Εκεί κουβεντιάσαμε το Γεράσιμο, είπαμε θα τα δώσουμε όλα και όπου βγει. Το πλάνο μας βγήκε και το δεύτερο μισό κάναμε 83 χιλιόμετρα. Αντί δηλαδή να πέσουμε, ανεβήκαμε στο δεύτερο μισό και καταφέραμε να σπάσουμε το ρεκόρ. Υπάρχει επόμενος στόχος, πέρα από το μήνυμα το οποίο είναι ηχηρό και αφορά όλους μας. Και είναι υποχρέωση όλων μας
να κάνουμε τη ζωή, την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, ευκολότερη και να μην βάζουμε εμπόδια. Επόμενος στόχος υπάρχει? Κακά τα ψέματα. Το πώς αντιμετωπίζουμε τα άτομα αναπηρία είναι δείγμα προόδου και πολιτισμού. Και κατά τη γνώμη μου, τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία είναι η έλλειψη ενημέρωση και πληροφόρηση του κόσμου. Και αν θέλεις, ξεκινάει και από την παιδεία μας. Δεν υπάρχει στο σχολείο μάθημα για το είδη αναπηρίας και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αυτό μια παρένθεση. Όσο για την ερώτηση που μου έκανε για τον επόμενο στόχο, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να ηρεμήσουμε, να πέσουν λίγο οι τόροι, να ξεκουραστούμε. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Κάντε υπομονή και έχω όλο τον χρόνο να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, απευθυνόμενο στους τηλεθεατές μας και στα μικρά παιδιά, τη νέα γενιά που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, εσύ, ένας σπουδαίος άνθρωπος και αθλητής, τι έχεις να τους πεις? Εγώ έχω να τους πω, να πω στην νεολαία μας να έχουν όνειρα, να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να παλεύουν για αυτούς. Όταν προσφέρεις, μεταδίδεις κύματα χαράς που γυρίζουν πίσω σε ένα πολλαπλασιαστικά τόσο σε σωματική υγεία όσο και σε ψυχική ανάταση. Αυτό θέλω να περάσω στην νεολαία, να τους πω να βοηθάνε, να απλώνουν εύκολα το χέρι τους στον συνάνθρωπό τους και θα γυρίσει αυτό πίσω τους πολλαπλασιαστικά. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κλείνω, θα με επιτρέψει να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι δίπλα μου. Βέβαια. Όλη τη δράση μου, το Δήμο Κισάμου, την Ολία Κισάμου, τον Ιερό Σταυρό, το ειδικό σχολείο της περιοχής μου και να με επιτρέψει να αναφερθώ σε ένα άτομο που σε όλες τις δράσεις είναι δίπλα μου, που αν έλειπε δεν θα καταφέρει τίποτα και δεν είναι άλλο από τη γυναίκα μου, τη Μαρία τη Γιαννουλάκη. Να είσαι καλά, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Υποχρέωσή μας.